Εξελίξεις υπάρχουν γύρω από το θέμα της καταγγελίας την οποία είχε προβεί πριν από ένα περίπου χρόνο ο τέος δήμαρχος Παγκαίου Βασίλης Ξουλόγης σχετικά με τις προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας από το 2011 έως και σήμερα. Μετά την καταγγελία του κ. Ξουλόγη που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2016 σχετικά με τον τρόπο που προσλαμβάναμε τα δίμηνα, τα οποία είναι ο ίδιος ο τρόπος κοινός σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη διαδικασία την κατήγγειλε ο κ. Ξουλόγης. Ξεκίνησε λοιπόν ένας έλεγχος από το ΑΣΕΠ με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή μετά από ένα χρόνο και μετά την καταγγελία του κυρίου Ξουλόη να είναι τριπλή η εμπλοκή 56 δημοτικών συμβούλων και της διοίκησης Αναστασιάδη και της προηγούμενης διοίκησης του κυρίου Ξουλόγη, γιατί ενώ ο κύριος Ξουλόγης κατήγγειλε τη διαδικασία πρόσληψης με δίμηνα για τον κύριο Αναστασιάδη, η διοίκηση Αναστασιάδη προσέλαβε 170 δίμηνα, ενώ η διοίκηση Ξουλόγη είχε προσλάβει γύρω στα 600 δίμηνα, αν δεν με απατούν οι αριθμοί. Δηλαδή, κατά κόρον χρησιμοποιούσε τη διαδικασία και ο κύριος Ξουλόγης. Η εμπλοκή λοιπόν τώρα που έχουμε είναι τριπλή. Αφενός, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα ο τρόπος έτσι που προσλαμβανόντουσαν τα δίμηνα, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη απολογηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έτσι, αυτός είναι ο πειθαρχικός έλεγχος. Υπήρχε ο ποινικός έλεγχος, δηλαδή κατηγορούμαστε 56 άνθρωποι για παράβαση καθήκοντος, κατά συναυτιλουργία και κατά εξακολούθηση, με αποτέλεσμα να έχουμε απολογηθεί ήδη και στον ανακριτή στην πτεσματοδίκη Καβάλας, και χθες ήρθε και το τρίτο της υπόθεσης, ο καταλογισμός, όπου καταλογισμός σημαίνει τα ποσά που δαπανήθηκαν για την πληρωμή όλων αυτών των δημήνων όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ένα ποσό γύρω στο 1.800.000, βαρύνουν τους 56 δημοτικούς συμβούλους. Τον καθένα βέβαια ανάλογα με το σε πόσες αποφάσεις πρόσληψης δημήνων αυτός είχε λάβει αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν είχαμε τριπλή εμπλοκή, ποινικό αδίκημα, πειθαρχικό αδίκημα και καταλογισμό ποσών. Χθες λοιπόν η αποκεντρωμένη Μακεδονία Θράκης ζητάει τα αφημί των 56 ανθρώπων για να τους καταλογιστούν τα συγκεκριμένα ποσά. Αυτή είναι εν ολίγης η όλη διαδικασία και εμπλοκή των 56 αυτών ανθρώπων μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τους συνεργάτες του για την εξέλιξη αυτή στην Αθήνα όπου και βρίσκεται. Να έχουμε μιλήσει με τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος προσπαθεί και σε επαφές με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Σκουρλέτη και με την ΚΕΔΕ, προσπαθούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση για να υπάρξει απεμπλοκή όλων αυτών των ανθρώπων. Όλο αυτό βέβαια είναι ακόμη πρώιμο. Θα δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν και πώς θα αντιμετωπιστεί το πράγμα. Είναι βαθύ το πρόβλημα, το βλέπει ο κύριος Αναστασιάδη σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση. Αύριο θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, θα ενημερωθεί και ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα και ίσως να μπορέσουμε να βρεθεί κάποια στιγμή μια νομοθετική ρύθμιση για να απεμπλακούν 56 άνθρωποι από όλες αυτές τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.